Ρε, τι έγινε ρε, να πούμε, τι έγινε, πού βρίσκομαι να πούμε, πού έχω έρθει πάλι. Γράφει αυτό. Παιδιά, άμα γράφει και με ακούει κάποιο, να έρθει να με σώσει, γιατί δεν ξέρω ούτε σε ποιο σύμπαν βρίσκομαι, ούτε τι κάνουν αυτά εδώ τα μαραφέτια. Εγώ να ξέρετε, το μόνο που ξέρω να κάνω να λέω τραγούδια. Να ακούστε λοιπόν. Πίπελο μου, πίπελο μου, όταν σε έχω στο πλευρό μου. Πίπελο μου, πίπελο μου, όταν σε έχω στο μυαλό μου. Πάω να τρελαθώ. Μη μου πεις ότι ήρθα επιτέλους στο σωστό σύμπαν. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Για κάτσε να δω να σου κουρευτώ. Πω πω παιδιά, στο σωστό είμαι. Επιτέλους παιδιά, επιτέλους μετά από 2 εβδομάδες που παλεύω και ταξιδεύω μέσα στο πολυσύμπαν, βρήκα επιτέλους στο σωστό. Όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Σε ένα που πήγα, σε ένα σύμπαν που πήγα, ο εναλλακτικός εαυτός μου λέει ήταν TikToker. Αφήστε σας, λέω, ζωντανός εφιάλτης. Τουλάχιστον σε αυτό το σύμπαν, ο Christopher Nolan ήταν φυσικός. Δηλαδή κάτι παραπλήσιο σε αυτό που είναι και σε αυτό το σύμπαν. Αλλά όταν έστεισε εδώ το σετ, γιατί ήθελα να μιλήσω, ρε παιδιά. Α, ναι, παιδιά! Πήγα και είδα την ταινία Spider-Man Across the Spider-Verse και αφού επιβίωσα και δεν έπαθα επιληψία, σήμερα θέλω να συζητήσουμε, χωρίς spoilers εννοείται, για τη δεύτερη ταινία του πολύ επιτυχημένου franchise. Συνέχισε λοιπόν τον πολύ ποιοτικό δρόμο που είχε χαράξει η πρώτη ταινία ή όχι. Πάμε να τα πούμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν μιλήσουμε για το Across the Spider-Verse, θέλω να σου πω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό το κανάλι, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, μην το ξεχνάς, για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. Να διευκρινίσω από τώρα, παιδιά, πως είδα υποχρεωτικά την μεταγλωτισμένη έκδοση, γιατί έπρεπε να δω νωρίς την ταινία για να κάνω και το επεισόδιο. Γενικά, δεν την προτιμώ όμως την μεταγλώτιση, ειδικά σε τέτοια project. Όπως και να το κάνεις, χαλάει την όλη εμπειρία. Αφήστε που σε αυτές τις προβολές μεταγλωτισμένες, οι θεατές με το ζόρι έχουν προλάβει να αποβάλουν τον ομφάλιο λόρο. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω πως η μεταγλώτιση ήταν αρκετά τίμια, παρόλο που ακούς πάλι τις ίδιες φωνές που άκουγες τα τελευταία 20 χρόνια σε ταινίες, σειρές, καρτούν, άνιμε και βραζιλιάνικα. Εάν το ξεπεράσεις, ρε παιδί μου, αυτό, όλο το άλλο ήταν ok. So are you like a cow or a Dalmatian? I am the spot. It's not funny. Στην ταινία όμως, στην ταινία, παιδιά, μπράβο στους δημιουργούς που δεν το φοβήθηκαν και έδωσαν τη διάρκεια που αρμόζει σε μια ταινία που έχει περισσότερες αράχνες και από εξοχικό που έχεις να πας 2 χρόνια να το ανοίξεις. Τις αράχνες στο κάγκελο γίνεται, κυρίες και κύριοι, με άλλα λόγια, ή μάλλον για να είμαι πιο σωστός, τις super αράχνες στο κάγκελο. Εάν λοιπόν, παιδιά, κάτι με φόβιζε στο συγκεκριμένο project, αυτό ήταν πως οι σκηνοθέτες της πρώτης ταινίας δεν θα έδιναν το παρόν και στη δεύτερη. Και όταν μιλάμε για ένα project τόσο ιδιαίτερο όσο είναι η ταινία Spider-Verse, τότε η αλλαγή προσώπων είναι πολύ επίφοβη. Αλλά η υπόλοιπη ομάδα έκανε μπαμ από δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, πως ήταν η ίδια τρελαμένη, πορωμένη, κολλημένη ομάδα που έφερε στη ζωή και την πρώτη ταινία. This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. Το Across the Spider-Verse, κυρίες και κύριοι, είχε τα πάντα όλα στον υπερθετικό βαθμό. Δεν τσιγκουνεύτηκε τίποτα και όχι απλά δεν τσιγκουνεύτηκε, παιδιά. Στα πέταξε όλα μέσα στη μούρη σαν χύμαρος να σε πάρουν μαζί να σε παρασύρουν. Γενικά, η λέξη υπερβολή χαρακτηρίζει απόλυτα το συγκεκριμένο project. Γεγονός που από τη μία είναι λογικό, γιατί μιλάμε για ένα σενάριο που έχει να κάνει με το πολυσύμπαν. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι δύσκολο να κρατήσεις τις ισορροπίες απόλυτα. Από την άλλη, γι' αυτό που είναι, νομίζω πως σεναριακά το Across the Spider-Verse είναι άψογο. Πανέξυπνο σενάριο, παιδιά, το επαναλαμβάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πανέξυπνο σενάριο που είναι ολοφάνερο πως υπήρχε πλάνο εξ αρχής να εξελιχθεί έτσι, γι' αυτό και δεν χάλασε τίποτα από την πρώτη στη δεύτερη ταινία. Εάν λοιπόν σεναριακά η πρώτη ταινία ήρθε για να μας γνωρίσει τον Miles Morales, η δεύτερη ήρθε ξεκάθαρα να μας γνωρίσει την Gwen Stacy. Σε εκείνη ρίχνει το βάρος και πολύ καλά κάνει. Wanna get out of here? Oh, win? Να πω εδώ πως η ταινία φροντίζει να σου πει όσα πρέπει αν δεν έχεις δει την πρώτη ταινία για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις χωρίς ερωτήματα την ίδια την ταινία, αλλά όσο να είναι, πριν πάτε να δείτε το Across the Spider-Verse, καλό θα ήταν να έχετε δει το Into the Spider-Verse
και θα καταλάβετε και άλλα πράγματα, αλλά και θα νιώσετε άλλα πράγματα. Γιατί σαν project, η πρώτη και η δεύτερη ταινία, όπως σας προανέφερα, κάνουν δύο εντελώς διαφορετικές δουλειές. Άρα, αν θέλετε τη δική μου άποψη, κρίνω απαραίτητο να έχετε δει και την πρώτη ταινία. Εντάξει, παιδιά, άλλωστε δεν είναι και αγκαρία. Μιλάμε για μία εκ των καλύτερων σούπερ ηρωικών ταινιών όλων των εποχών. Καλό θα σας κάνει προβολήτη. Τώρα, το μεγαλύτερο ατού του Across the Spider-Verse, εκτός από το πανέξυπνο σενάριό του, είναι η μουσικάρα του. Όπως και στην πρώτη ταινία, έτσι και στη δεύτερη, η μουσική είναι εκνευριστικά πανέμορφη, εκνευριστικά τέλεια. Τι κομματάρες, τι θεματάρες παίζουν όταν βγαίνουν στην οθόνη νέοι χαρακτήρες, όταν ξεκινάει σκηνή δράσης, όταν ξεκινάει λυπητηρή σκηνή, όταν γενικά ό,τι και να γίνεται αυτή την ταινία, από πίσω παίζει μουσικάρα και η θέαση, παιδιά, σε ένα καλό σινεμά, όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται απαραίτητη για να την απολαύσεις στο μέγιστο βαθμό. Θέλω όμως να πάμε λίγο στα αρνητικά της τώρα. Εντάξει, ο πληθυντικός εδώ που χρησιμοποίησα ίσως να είναι και περιττός, γιατί στην ουσία ένα αρνητικό βρήκα εγώ. Κατά τη δική μου άποψη πάντα, γιατί κάποιος μπορεί αυτό που θα πω να το βρει και ωραίο, θεωρώ πως σκηνοθετικά η ταινία υπερβάλλει. Καταρχάς, να προειδοποιήσω και είναι πολύ σημαντικό αυτό, εάν έχετε ή εσείς ή κάποιος από την παρέα που θα πάτε ή το παιδί σας θέμα με τα μάτια του ή θέμα με επιληψία κτλ, το Spider-Verse, το Across the Spider-Verse, είναι γεμάτο όμως με γρήγορες εναλλαγές φωτός, σε ακραίο βαθμό κιόλας, δηλαδή εγώ που δεν έχω κάποιο τέτοιο θέμα, βγήκα με πονοκέφαλο από την αίθουσα. Ναι, παιδιά, την απείλαυσα στον υπέρτατο βαθμό τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Απλά, κατά τη δική μου άποψη, στο θέμα σκηνοθεσία και εφέ και εναλλαγές χρωμάτων, η ταινία υπερέβαλε γενικά και σε κάποιες στιγμές η αισθητική και η κινηματογράφησή της άλλαζαν χωρίς κάποιο ουσιαστικό λόγο. Χωρίς να καταλαβαίνει ο θεατής οργανικά και όμορφα γιατί άλλαξε το τοπίο, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή ή γιατί χρησιμοποιείται μια πιο minimal αισθητική κάπου αλλού, ενώ πιο πριν στο ίδιο σύμπαν όλα φαινόντουσαν αισθητικά μια χαρά. Λεπτομέρειες, ok, αλλά όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα αψεγάδια στο project, αυτά τα ψεγάδια όσο να είναι σου σκάνε λίγο έντονα, τουλάχιστον σε μένα. Στο θέμα εφέ λοιπόν, το Across the Spider-Verse για εμένα είναι άκρος υπερβολικό. Δεν θα ήθελα, η αλήθεια είναι, και η τρίτη ταινία να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό, γιατί και η προηγούμενη της, παιδιά, είχε πολλά εφέ, είχε γρήγορο μοντάζ, είχε γρήγορες κινήσεις της κάμερας, αναλλαγές φωτός, αλλά κατάφερνε με κάποιο τρόπο και κρατούσε τις ισορροπίες. Εδώ το πράγμα ξεφεύγει και δεν το λέω με τη θετική έννοια της φράσης αυτής, όπως το λέω συνήθως. Ναι, μεν, μιλάμε για ένα project που είναι μέρος ενός σύμπαντος. Ναι, πρέπει να κρατήσει μια συγκεκριμένη αισθητική για να δείχνει μια ομοιογένεια που γενικά εκτιμώ σε σειρές ταινιών, αλλά σκηνοθετικά, εκτός των υπερβολών που προανέφερα, σε όλους τους άλλους τομείς, το Across the Spider-Verse ήταν ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο. Ουσιαστικά ήταν λες και έβλεπα μία άλλη εκδοχή της πρώτης ταινίας, γιατί και πάλι όταν εμφανιζόταν ένας νέος Spider-Man επί της οθόνης, ακουγόταν η φράση «ας τα πούμε για μια τελευταία φορά» και εμφανιζόταν επίσης και ένα κόμικ να πέφτει πάνω σε ένα τραπέζι, ακριβώς δηλαδή η ίδια συνταγή. Η ίδια ωραία συνταγή, δεν λέω, αλλά παιδιά, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να δω και κάτι λίγο διαφορετικό. Κάτι που να πει στον εαυτό μου πως πήγε να δει κάτι φρέσκο, ρε παιδί μου, και όχι κάτι που το έχει ξαναδεί. Ναι, η δεύτερη ταινία του franchise συνεχίζει όπως και η πρώτη να ξεχυλίζει όρεξη και μεράκι και πάνω απ' όλα ταλέντο, παιδιά. Ναι, είναι μια άξια, πανάξια εκπρόσωπος ενός franchise που, όπως δείχνει, όταν βγήκε η τρίτη ταινία και γίνει η τριλογία, ίσως να γίνει, αν όχι η καλύτερη, σίγουρα θα είναι μέσα στις top 3 καλύτερες σουπερηρωικές τριλογίες και κόμικ κινηματογραφικές τριλογίες όλων των εποχών. Και το ίσως πήγαινε στο εάν θα είναι πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη. Γιατί ότι θα είναι και η τρίτη ταινία ταινιάρα είναι σίγουρο. You have a choice between saving one person and saving every world. Υπάρχει, παιδιά, πλάνο εξ αρχής που δεν γίνεται να χαλάσει με τίποτα. Αλλά, παιδιά, πρέπει να προειδοποιήσω, για να μην ξενερώσετε όπως και εγώ, σας προειδοποιώ πως θα πάτε να δείτε μια ταινία που ουσιαστικά δεν έχει τέλος. Το τέλος του Across the Spider-Verse
είναι λες και θα δείτε ένα τέλος ενός προ-τελευταίου επεισοδίου μιας σειράς. Ένα τέλος cliffhanger δηλαδή, που αφήνει την ιστορία στα μισά και όχι μόνο την αφήνει στα μισά και πάνω στο καλό, αλλά δεν έχει και post-credit scene. Μην περιμένετε τσάπα δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να μου απογοητεύεστε όμως, παιδιά, γιατί για άλλη μια φορά αυτή η φοβερή ομάδα πίσω από το αραχνοσύμπαν έκανε και πάλι το θαύμα της και κατάφερε να φέρει στη μεγάλη οθόνη ένα πολυσημαντικό project που στέκεται αξιοπρεπώς και χαίρεσαι να το βλέπεις. Και παιδιά, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή, γιατί δεν είναι αστείο πράγμα να προσπαθείς να παίξεις σεναριακά με το πολυσύμπαν και τα παλικάρια αυτά κάθε φορά το τερματίζουν το πράγμα. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο μπράβο σε αυτούς τους τύπους που αντιμετωπίζουν το franchise τους σαν project που απευθύνεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή μάλλον ένα project που απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών, αλλά πιο πολύ σε άτομα μεγάλης ηλικίας και όχι σε μικρά παιδιά. Ναι, μπορεί και ένας πιτσιρικάς να το δει πολύ ευχάριστα, αλλά δεν είναι ένα παιδικό project, αυτό παιδιά φαίνεται ξεκάθαρα. Μπράβο σας που είστε μάγκες και δεν κολώνετε, μαζί σας. Τρέξτε λοιπόν παιδιά, ξεχυθείτε στους κινηματογράφους να δείτε το Across the Spider-Verse. Πάρτε μαζί το φίλο σας, τη φίλη σας, την κοπέλα σας, το αγόρι σας, το σκύλο σας, όποιον γουστάρετε, γιατί είναι μια ταινία, όπως προείπα, για όλους. Είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια, γιατί περνάει και πολύ όμορφα ηθικά διδάγματα στον θεατή. Και αράξτε να δείτε 2,5 ωρίτσες γεμπάτες με σούπερ άραχνα ανθρώπους να κάνουν τσάρκες στο πολυσύμπαν. 2,5 ωρίτσες κερασμένες από άτομα που γουστάρουν αυτό που κάνουν. Καλή σας διασκέδαση λοιπόν. Τώρα, όπως πάντα, θα ήθελα κάτω στα σχόλια, όσοι έχετε προλάβει και έχετε δει την ταινία, να μου γράψετε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Τι σας άρεσε και τι όχι, εάν σας άρεσε περισσότερο ή λιγότερο από την πρώτη ταινία. Η δική μου άποψη πάντως είναι πως η πρώτη ταινία είναι ανώτερη της δεύτερης. Τώρα, όσοι έχετε δει την πρώτη ταινία μόνο, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει τόσο πολύ σε αυτό το franchise. Η αισθητική του, η μουσική του, μήπως οι χαρακτήρες του, το σενάριό του μήπως. Περιμένω τα σχόλια σας. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες στο τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Και ένα τραγούδι τελευταίο αφιερωμένο στο αραχνοσύμπαν να πούμε. Εποχή πάει, το κρεβατί κάθε βραδύ με ρωτάει. Εποχή πάει, γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει. Εποχή πάει, γιατί δεν μ' αγαπάει. Πάρτε με από εδώ πέρα να πούμε, έχω βαρεθεί ρε να πούμε, έχω βαρεθεί. Πάρτε με, πάρτε με. Εποχή πάει.